Muito obrigado. Próxima intervenção, Contora, um minuto. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η πράσινη συμφωνία προβλέπει μείωση τουλάχιστον κατά 90 των εκπομπών μέχρι το 2050 για τον τομέα των μεταφορών. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τη βιωσιμότητα έχει πολλαπλά ωφέλη για το κλίμα, το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία των ανθρώπων. Βασική λοιπόν προϋπόθεση για τη μείωση αυτή και για να συνεχίσουν οι πολίτες να μετακινούνται απρόσκοπτα είναι η διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης εκεί που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους, στους δημόσιους δρόμους, επαγγελματικού χώρου, σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα. Σημασία επίση έχει να διαθέτουν πρόσβαση σε θέσει φόρτιση και τα ταξί εκεί που περιμένουν για επιβάτε, γιατί κάνουν δεκάδε χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε μέρα. Τέλο, θα ήθελα να τονίσω ότι για να πετύχει η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη να δοθεί επαρκής ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση για τις υποδομές. Τα οχήματα να έχουν προσιτό κόστος και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάμε ότι ο βασικός πυλώνας της μετάβασης θα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν λαμβάνεται η προσοχή που τους αρμόζει. Σας ευχαριστώ πολύ.